Με την προσθήκη αυτών των τριών ανατολικών αμαξιδίων θαλάσσης, πλέον, όπως είπε και η κυρία Δήμαρχος, είμαστε στην κορυφή. Είμαστε από τους πόδους που θα μπορούσαμε να πω σε παγκόσμιο επίπεδο. Να πούμε ότι πλέον από αυτή την εποχή και ξεκινάμε και με έξυπνες πολλοί εφαρμογές, οι οποίες θα μπουν και θα δείχνουν και θα οδηγούν τους ανθρώπους σε αυτά τα αμαξίδια, δίνοντας το γεωγραφικό πλάτος και μήκος μέσω του GPS. Επίσης, να πούμε ότι φέτος ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας θα φέρει 6 C-Track, τα οποία θα πλαισιώσουν αυτή την προσπάθεια. Άρα, 23 αναπηρικά αμαξίδια θάλασσας του Δήμου και του Νομαρχιακού Συλλόγου, συν 6 C-Track, καταλαβαίνετε ότι καλύπτουμε πλέον όλο το νησί. Δεν θα υπάρχει παραλία στην οποία να μπορούν κάποιος να πάει και να μην είναι προσβάσιμη για τα άτομα από την αναπηρία. Είναι μια πολιτική η οποία, σε αντίθεση με άλλες περιοχές, δεν γετοποιούμε τις παραλίες. Πλέον το κάθε άτομο με κινητική δυσκολία, ο κάθε ηλικιωμένος, ένα άτομο που έχει έναν τραυματισμό, μπορεί να επιλέξει την παραλία που θα πάει χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα. Θα επιλέξει ποια τον εμβολεύει και ποια τον βοηθάει. Θα υπάρξουν και άλλες πάρα πολύ μεγάλες πρωτοβουλίες σε αυτόν τον καιρό. Βρίσκονται σε εξέλιξη με smart, με έξυπνες εφαρμογές και για την παλιά πόλη, αλλά και για τα νέα συστήματα που φέρνουμε για την θάλασσα. Μόνο στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, είπατε σε όλο το νησί? Ναι, είναι σε όλο το νησί. Στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας έχει τα αναπηρικά αμαξίδια τα δικά τους. Το νησί, στους υπόλοιπους νέους Δήμους, έχει αναπηρικά αμαξίδια Νομαρχιακό Σύλλογο ΑΜΕΑ. Αυτά με πρόγραμμα τα παίρνουν? Όχι, αυτά είναι μέσω φορολογίας, εκφράζοντας και έμπρακτα την κοινωνική πολιτική και την ευαισθησία. Δεν περιμένουμε τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία έχουν μια σχετική καθυστέρηση. Υλοποιώντας τα λοιπόν καθοδόν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, από τη φορολογία των πολιτών εξασφαλίσουμε ένα ποσό 5-6 χιλιάδες ευρώ για να εμπλουτίσουμε το στόλο μας.